Αγριοφωνικό στη Χαλκίδα. Γυναίκα μαχαίρωσε, 43χρονο στη μέση του δρόμου. Τη δολοφονία είδε από τον μπαλκόνι του σπιτιού της η σύζυγος του θύματος. Ραγδαία αλλαγή του καιρού, πτώση της θερμοκρασίας έως 12 βαθμούς. Πού θα χιονίσει? Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η συνάντηση εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες, τραγούδια και χωρίς τα διαλύματα ξεκούρασης. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ με τυράνια τραγούμενα. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το άγριο φωνικό που έγινε στη Χαλκίδα. Δράστης της δολοφονίας, μια 39χρονη γυναίκα που σκότωσε 43χρονο άνδρα στη μέση του δρόμου. Η σύζυγός του είδε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του στη δολοφονία. Στη Χαλκίδα βρίσκεται ο συνάδελφος Βαγγέλης Γκούμας. Έχει συλλέξει τις πληροφορίες, Βαγγέλη. Θα μας πεις τι έχει συμβεί, αλλά πες μας και αν έχει εντοπιστεί η δράστη, αν έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Ήδη βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα. Θέλω να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 8. Ο άντρας, λοιπόν, ο 43χρονος, βγαίνει από το σπίτι του που βρίσκεται λίγο πιο κάτω. Κατευθύνεται προς το επαγγελματικό του αυτοκίνητο. Μπροστά στο επαγγελματικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με κάποια πρώτα στοιχεία που είχαμε, που βρήκαμε, φαίνεται ότι η γυναίκα, η δράστρια, τον χτύπησε την πρώτη φορά. Ο άνθρωπος, λοιπόν, φεύγει από το επαγγελματικό του αυτοκίνητο και αρχίζει, φαίνεται στην προσπάθειά του να ξεφύγει, φαίνεται ότι αρχίζει και τρέχει προς το σημείο να βγει στην κεντρική λεωφόρο. Εκεί λοιπόν δέχεται το δεύτερο χτύπημα στην αριστερή ομοπλάτη από τη γυναίκα. Πέφτει κάτω στο έδαφος, κουλουριάζεται. Ενώ την ίδια στιγμή μαθαίνουμε από αυτόπτες μάρτυρες ότι η γυναίκα στη συνέχεια κάθισε στο πεζοδρόμιο όπως ήταν ματωμένη από τα αίματα του θύματός της και περίμενε απλά την αστυνομία να έρθει στο σημείο. Μάλιστα, εξασφαλίσαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο. Αυτό ακριβώς βλέπαμε, Βαγγέλη. Εξασφάλισες λοιπόν τα πλάνα που βλέπουμε τον. Είναι η στιγμή που. 43χρονο να φεύγει από πού. Βγαίνει από το σπίτι του ήρεμος, χωρίς να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι θα γίνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί η πόρτα του σπιτιού του από το σημείο που βρισκόμαστε είναι με τα πόδια. Νομίζω ότι σε ένα λεπτό μπορείς να φτάσεις πάρα πολύ άνετα εδώ. Όλα λοιπόν εκτελήχθηκαν σε αυτό εδώ το σημείο. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί έφτασαν εδώ, συνέλαβαν τη γυναίκα, την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Άνθρωποι οι οποίοι την είδαν μας είπαν ότι ήταν μια γυναίκα η οποία δεν ήξερε πού πατούσε, ήταν γεμάτη με αίματα στο πρόσωπο, στο σώμα της, δεν έλεγε τίποτα στους αστυνομικούς, τουλάχιστον έως τη στιγμή που είμαστε πριν από λίγο στο αστυνομικό τμήμα, δεν είχε μιλήσει. Μαθαίνουμε ότι είναι γνωστή του θύματος, ίσως να έχουν και οικογενειακή φιλία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Βαγγέλη, μέχρι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στο το μπαλκόνι του σπιτιού. Βαγγέλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο μπαλκόνι του σπιτιού ήταν η σύζυγός του, είδε το σκηνικό. Είδε τα πάντα η σύζυγός του. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η σύζυγός του ήταν μια γυναίκα η οποία κάθε πρωί έβγαινε και χαιρετούσε τον άντρα της την ώρα που πήγαινε στη δουλειά. Φαίνεται λοιπόν ότι εκείνη τη χρονική στιγμή είχε βγει, χαιρέτησε τον άντρα της, τον είδε να κατευθύνεται σε αυτό εδώ το σημείο. Έχει οπτική επαφή από τον μπαλκόνι του σπιτιού της στο σημείο που έγινε δολοφονία. Τηλεφωνεί στην αστυνομία και φωνάζει: «Ελάτε γρήγορα, βοήθεια, σκοτώνουν τον άντρα μου». Οι άντρες της ομάδας Δίας, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν πολύ κοντά, γιατί ας μην ξεχνάμε και το αστυνομικό τμήμα βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 3-4, 2 λεπτά με το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Έφτασαν εδώ γρήγορα και βρήκαν τη γυναίκα να κάθεται εδώ στο πεζοδρόμιο, ματωμένη, όπως και απλά να περιμένει πριν. Να τη συλλάβουν οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχεις μιλήσει με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος και με αυτόπτες μάρτυρες. Να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Προσπαθούμε κι εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε τα αίτια του συμβάντους. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός και εκτέλεση σε άψογο βαθμό. Φαίνεται ότι η δολοφόνος σχεδίασε και εκτέλεσε άψογα το σχέδιό της. Κάτι που δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί, αν θέλετε, με τεράστια οξυδέρκεια. Κάποιος κύριος 40 χρονών από αυτή εδώ την πολυκατοικία που έμενε μπήκε στο αμάξι του να πάει στη δουλειά του. Και εκεί επιτέθηκε μια κυρία. Είδα την αστυνομία και ένα πεσμένο άνθρωπο.